Μη σου τύχει. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκα, πριν κάποια χρόνια, τα έχω πει. Σήμερα όμως είπα να το παίξω κοριτσάκι, να βγάλω την πλάτη μου έξω. Να δείξω ότι και οι γυναίκες Ζήνα. Μετά τα 45. Ποιος είναι? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ζήνα, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, ακούγεστε? Μίλα, Ζήνα. Ποιος είναι? Είμαι κάποιος που βέβαια δεν μπορεί καν να μπω ενδιάμεσα στην εκπομπή, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι μεγάλη μου χαρά να σου πω χρόνια πολλά. Αχ, δεν το πιστεύω. Έλα ρε Γρηγόρη, αλήθεια, το λες. Χρόνια σου πολλά, να είσαι γερή. Θέλω να σου πω ότι καταρχάς δεν γνώριζα εγώ ότι είχες γενέθλια, γιατί εγώ δεν έχω τέτοια καινούργιες τεχνολογίες τηλέφωνα που να υπενθυμίζουν τα τηλέφωνα, αλλά έχεις μια καταπληκτική ομάδα που από χθες με ψάξανε και μου είπαν ότι θα έπρεπε σήμερα να βγούμε και το έκανα με πολύ μεγάλη χαρά να σου ευχηθώ, δηλαδή πραγματικά χρόνια πολλά. Ξέρω, βλέπω τώρα τα θέματα της εκπομπής σου και ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικά και ότι έχεις μια πάρα πολύ σημαντική αποστολή εκεί πέρα με αυτό που κάνεις. Απλά θέλω να σου πω να είσαι γερή, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και όλα τα καλά του Θεού. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι αυτό που λένε, εκεί που ήσουν ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθεις. Αυτό που μου κάνανε πραγματικά, όχι μόνο δεν το ξέρω, όχι ναι. Μόνο δεν ξέρω τι κάνουνε, τους έλεγα είμαστε έτοιμοι με την Ορμήλια να βγει ο παππούς και μου λέγανε όλα έτοιμα, Ζήνα μου. Σ' άκουγα, σ' άκουγα. Α, το άκουγες. Σ' άκουγα, ναι βεβαίως. Είμαι κανένα μισάωρο εδώ στο τηλέφωνο. Γρηγόρη μου, πραγματικά σε ευχαριστώ πολύ. Η σχέση μας τα χρόνια τα τηλεοπτικά δοκιμάστηκε με κρίσεις, με κριτικές και απόψεις και διαφωνίες. Γιατί αυτές οι σχέσεις χτίζονται στις σωστές βάσεις. Οι άλλες είναι δημόσιες σχέσεις και γλυψίματα εφόρου ζωής. Βεβαίως. Να πω καλημέρα και επειδή συγγνώμη δεν βλέπω πολύ καλά από την εικόνα στις κυρίες, δεν ξέρω ποιος είναι εκεί. Είναι η Χρυσαυγή Ατσιδάκου, η Ρούλα η Κουσκουρή και η Ειρήνη Μανουρά, η ψυχολόγος της εκπομπής. Βεβαίως, να είναι καλά, να σε χαίρονται και αυτές, να σε χαίρονται οι άνθρωποι που αγαπάς και συνεργάτες σου. Να κάνεις, νομίζω ότι το στοίχημα το κέρδισες με την πρώτη σου αυτή χρονιά. Μπορείς να συνεχίσεις, νομίζω, και εσύ πλέον πολύ πιο άνετα, χωρίς να θες να αποδείξεις τίποτα μπροστά από τις κάμερες. Να ευχηθώ να χαίρεσαι το παιδάκι σου και να βγάζεις έτσι τέτοια θέματα όσο γίνεται με πιο δικές σου αλήθειες. Αλήθειες που λίγο ίσως κάποιοι σκέφτονται διπλά και τριπλά για να τις πούνε. Εσύ τις λες πολύ πιο άνετα, οπότε σου έρθω μέσα από την καρδιά μου να πάνε όλα πολύ καλά στη ζωή σου και πολύ χρόνια για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω τι να πω, τα έχω χαμένα. Είναι αυτό που λένε ότι όταν η έκπληξη έρχεται κατά κούτελα, είναι, εκεί φαίνεται ότι και όλα είναι αληθινά και δεν είναι τίποτα ψεύτικο. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή, να είναι όλα καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.